ήταν μια απλή σκέψη, μια επιθυμία, ένα όνειρο. Ένα όνειρο άπιαστο. Πώς θα πείσεις 15χρονα παιδιά ότι ο κόσμος του θεάτρου και της τέχνης γενικότερα είναι ένας μαγικός κόσμος? Και το δυσκολότερο, πώς να τα πείσεις να πάρουν μέρος σε μια θεατρική παράσταση? Ο ελεύθερος χρόνος ελάχιστος και οι προτεραιότητες άλλες. Το επιχειρήσαμε όμως. Αν και κάποιοι από εμάς σίγουρα δεν πίστευαν στην επιτυχία του εγχειρήματος. Διαψευστήκαμε όμως. Και μάλιστα πανηγυρικά. Υποτιμήσαμε τις δυνατότητες και τη δίψα της νιώτης να δοκιμάζει, να τολμά, να ανακαλύπτει. Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος απομονώνεται στο καναπέ της τηλεόρασης και στη μοναξιά του διαδικτύου, το θέατρο είναι άνοιγμα στον διπλανό μας. Μάθαμε στην αλληλεγγύη, στην αυτοπιθαρχία, στην μελέτη και κατανόηση του κειμένου, στη σωστή άποψη του λόγου, στην κατανόηση της λογοτεχνικής γλώσσας και των νεμάτων μας. Ακόμα να χορεύουμε, να κινούμαστε σωστά στον χώρο, να αγαπούμε το σώμα μας και τόσα άλλα. Γιατί όμως να ανεβάσουμε ένα παραμύθι σε μια εποχή που κυριαρχεί η λογική και απουσιάζει το συνέστημα? Γιατί ένα παραμύθι παρουσιάζει αλήθειες με εφάνταστο τρόπο και προσκαλεί να δούμε τον κόσμο μέσα από μια άλλη ματιά. Το παραμύθι, καθώς είναι πλασμένο με συνέστημα, συμπόνια και φαντασία, ο άνθρωπος, και ιδιαίτερα το παιδί, δεν θα πάψει ποτέ να τα αγαπά, γιατί δεν θα πάψει ποτέ να ονειρεύεται. Οι διηγήσεις αυτές με τα μηνύματα, τα διδάγματα και τη ζωντάνια τους φέρνουν εμάς, τα παιδιά, σε επαφή με την καθημερινή ζωή. Έτσι, το παραμύθι δεν είναι ένα απλό παιχνίδι της φαντασίας, αλλά προβάλλει αιώνιες αλήθειες μέσα από συμβολικές εικόνες. Η αρχή έγινε από τους καθηγητές μας. Μας ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Μας άρεσε η ιδέα και αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στην απόπειρα αυτή. Έπειτα έγινε η επιλογή του έργου. Ένα παραμύθι της σημαντικής ελληνίδας συγγραφέα, Πενελόπης Δέλφη. Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο αφαιρώσαμε πολύ χρόνο στην ανάγνωση και τη διδασκαλία του κειμένου. Κάποιοι από εμάς, η αλήθεια είναι, έχουμε δει το έργο αυτοδιασκευασμένο από τον Κάρμεν Μπουκέι και γι' αυτό μας ήταν κάπως οικείο. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ξεκινήσαμε ατελείωτες πρόβες στον χώρο του σχολείου, κάτω από το πεύκο στον κήπο μας. Παράλληλα, οι καθηγητές μας άρχισαν να φτιάχνουν τα σκηνικά και τη μουσική του έργου. Και να είμαστε εδώ, σήμερα, στο τέρμα της προσπάθειάς μας. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, ελπίζουμε εμείς οι μαθητές της τρίτης τάξης η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει την αφετηρία μιας παράδοσης που θα συνεχίσουν οι επόμενες γενιές, δίνοντας την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν τη μαγεία του θεάτρου, να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους. Καλή σας διασκέδαση.
λαό του να δουλεύει χωρίς να κάνει τον καιρό του και κατόρθωσε να στέλνει πολλών ειδών εμπορεύματα στα ξένα. Όλοι είχαν δουλειά σε εκείνο το μέρος, έτσι που κανένας δεν γύρευε να αφήσει την πατρίδα του για να βρει πλούτη σε ξένα μέρη. Ο βασιλιάς λοιπόν είχε όλα τα καλά, την αγάπη του λαού, τα πλούτη που δίνει η εργασία και μια πολύ καλή βασίλισσα. Όταν μάλιστα απέκτησαν και ένα κοριτσάκι, η ευτυχία τους μεγάλωσε ακόμα πιο πολύ. Στην βάφτιση κάλεσε όλο το λαό του και έγινε μεγάλο γλέντι. Την ώρα λοιπόν που όλοι μελετούσαν μέσα στο παλάτι, οι νεράιδες του νησιού μαζεύτηκαν στο δωμάτιο της μικρής γύρω από την κούνια της για να της δώσουν από μία ευχή. Χαρούμενοι ο βασιλιάς και η βασίλισσα κρύφτηκαν για να ακούσουν τι θα πούν.
Είμαστε οι συνάδελφοι. Από τέτοιους γονείς, πως βγήκε τέτοιο παιδί. Κανείς δεν την αγαπάει. Κανείς δεν αγαπάει. Καλά κάνει. Ούτε κι εγώ πέρα να αγαπώ. Γιατί ούτε κι εγώ αγαπώ κανένα. Κανένα. Ύστερα, κλεινόταν στο δωμάτιό της και διάβαζε τα μαθήματά της. Γιατί, για να πούμε και την αλήθεια, ήταν πολύ μελετηρή και πάρα πολύ έξυπνη. Συνέχισαν λοιπόν τα χρόνια να περνούν, κάνοντας τη λιγερή ακόμα πιο άκαρδη, ακόμα πιο σκληρή, ακόμα πιο αντιπαθητική, αλλά και ακόμα πιο όμορφη. Όταν έγινε 18 χρονών, ένα βασιλόπουλο από το γειτονικό βασίλειο ήρθε να ζητήσει το χέρι της. Ω το κακόμοιρο, δεν ξέρει τι έχει να τραβήξει. Κρίμα το παλικάρι. Έμαθα πως είναι πολύ ευγενικό και γεμάτο καλοσύνη. Έμαθα μάλιστα πως το λένε και ευγενικό. Και γιατί πρέπει να μπλέξει με τη δικιά μας την άκρατη. Δεν έχει ακούσει, φαίνεται και το χαρακτήρα της. Έμαθα και την ομορφιά της. Γι' αυτό πιστεύω. Η ομορφιά δεν είναι το πάνω στη ζωή. Η ομορφιά φέρνει. Η καλοσύνη είναι. Σαν είδε ο πρίγκιπας στη Λιγερή, τάχασε. Η ομορφιά της τον μάγευσε. Την ερωτεύτηκε σε μια στιγμή και αμέσως ζήτησε να την κοντευτεί. Το ίδιο κιόλας βράδυ έγιναν οι αραβόνες. Όλοι ήταν χαρούμενοι στο παλάτι. Μόνο οι λιγεροί ήταν αδιάφοροι. Αφού έφαγαν και ήπιαν, ο βασιλιάς και η βασίλισσα άνοιξαν το χορό, όπως ήταν το έθνο.
πήρε την καρδιά. Τι ήταν αυτό που είπες τώρα. Η μοίρα μου πήρε την καρδιά. Ποια καρδιά. Πες μου, ποια καρδιά. Μες στα κλάματα η βασίλισσα διηγήθηκε τότε στην άκρα του βασιλοπούλα την ιστορία της βάφτισής της. Εκείνη που δεν είχε καρδιά, αλλά είχε μυαλό, κατάλαβε αμέσως. Γι' αυτό να φωνάζουμε άπονη, άσπλαχνη, άκαρδη. Μαμά, δεν το αυτό που δεν έχω καρδιά. Όχι, παιδί μου, δεν θες εσύ. Η μοίρα θέλει. Αλλά με τη μοίρα δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Και δεν μπορώ να βάλω και στην καρδιά μου. Μπορείς, άμα το θέλεις και το ζητήσεις. Το θέλω. Αυτό το κλειδάκι θα σε οδηγήσει την καρδιά σου. Όμως πρόσεξε, γιατί θα αντιχρήσεις πολύ. Δεν ξέρω τι με λείπει, μα θέλω να την γνωρίσω. Γιατί έτσι όπως είναι η ζωή μου τώρα, ούτε αυτό που λέτε εσείς χαρά μπορώ να καταλάβω. Τότε πήγαινε, παιδί μου, και με την αρχή. Τότε το κλειδάκι πήδηξε από τα χέρια της Λιγερής και έπεσε από το παράθυρο στον δρόμο. Έτρεξε η Λιγερή να το πιάσει, αλλά το κλειδάκι πήδηξε πάλι μερικά βήματα μακρύτερα. Έτρεξε πάλι η Λιγερή να το πιάσει, αλλά το κλειδάκι χάθηκε ξανά από τα μάτια της. Πού είστε, Νινό, Νινό! Άρχισε, πού πήγες! Νινό, ψηλά! Αυτό θα γίνεται τώρα! Αχ, παιδάκι μου, χωρώ το παιδί μου, πήγε παλιά, ψήφερκο στο πίνετο, δεν ξέρω τι να κάνω. Σε παρακαλώ το κοπέλα μου, όχισέ με. Ω, μου μίλησες και το άκουσα. Να το πάω στο γιατρό, εμένα δεν είναι άσχημα, πάω στο γιατρό. Στο γιατρό, ποιο γιατρό κοπέλα μου. Γιατί μόνο έτσι θα σας νικήσει την απόψη της μοίρας. Το θέλω με όλη μου την.
να πάω στη φυλακή. Και εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο. Τι αφήνει τον πάτο στη φυλακή, τι έκανε, χρωστάει. Άμα πληρώσει, θα τον αφήσουμε ελεύθερο. Πώς θα χρωστάσουμε τον πάτο. Έχει τα φλουριά. Έχει τα έξω αυτά μα. Μην τα ξεχνάμε και εσά. Πάρε το φλουρί μου. Πλήρωσε όσα χρωστά και κράτα τα υπόλοιπα για τα παιδιά σου. Σε ευχαριστώ, κοπέλα μου, για το καλό που μου κάνει. Ο Θεός μας έχει καλά. Εγώ σου ευχαριστώ, γιατί δεν θα τόσο με πάλι καλά μέσα. Πιο πέρα, άκουσε το κλάμα ενός μωρού. Πλησίασε και είδε ένα μωράκι πεσμένο μες στους θάμνους. Πρέπει να σώσω το μωρό. Δεν μπορώ να το πείσω μόνο μου στο κρύο. Το πήρε στην αγκαλιά της. Δεν είχε ξαναπιάσει μωρό στα χέρια της και δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Έψαξε για νερό, μα δεν είχε και κοντά. Βλέπα λίγο. Έχει φως. Πάμε προς τα τιμωρό. Όλο και πάμε στο κομμάτι να μας βοηθήσει. Τι γίνεται στις φτιάχνες να σε πόδι να τα μένει. Χρειάζομαι τη βοηθειά σου. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Θέλω λίγο νερό να τιμωρώ. Στη γη μου.
για το οποίο την είχαν δέσει. Μόλις η Βασιλοπούλα κατάλαβε πως το σκοινί φαγώθηκε, το τράβηξε με όλη της τη δύναμη και ελευθερώθηκε. Έπειτα, με πολύ προσοχή, έτρεξε και έφυγε μακριά από τους κακούς αυτούς ανθρώπους. Δίνω. Γεια σου, Λιγέρη. Ποια είσαι? Είμαι η Λίγα. Ένα πώς πήρες εσύ την καρδιά σου. Θα έλεγες, θα κουτίτσα να δώσεις και μέσα σε λίγα λεπτά. Να βρεθείς μέσα στο μουσό σου, κρυβατάκι. Με όλα τα καλά. Χωρίς βάσανα, χωρίς πόνο, χωρίς να χώγεις. Όχι. Δεν δέχομαι να δώσω πίσω την καρδιά μου. Προτιμώ να πεθάνω παρά να γυρίσω την πεθαμένη ζωή που ζούσα ως τώρα. Δεν σου έγινε μάθημα όλα σε τράπεζα. Ναι. Έμαθα τι θα πει πόνος, αλλά και τι θα πει χαρά. Γι' αυτό μου άρεσε πολύ. Φύγε, καλή μου, και να προσέχεις. Στον ξένο βασιλιά. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η κόρη του βασιλιά. Ήρθα να παραδοθώ για να τιμωρήσεις μόνο εμένα και να λυπηθείς την παρτίδα. Πες την αλήθεια. Ποια είσαι, πώς έστειλες είναι. Λέω την αλήθεια. Με ρώτησες ποιος με έστειλε. Με έστειλε η καρδιά μου. Σου πονάει για το νησί μου, για τους γονείς σου, αλλά και για το δικό σου. Σου φέρθηκα άσχημα και ντρέπομαι. Μα άσχημα τα λόγια σου, μα και ο τρόπος. Γιατί να σε πιστεύω? Όμως έχεις δίκιο να μην με πιστεύεις. Η ιστορία είναι πολύ περίεργη. Κάτσε στο δάσος και πες μου τις ιστορίες. Και ο κόσμος τους αγάπαγε, τους δόξαζε αιώνια.